Ο πόνος βουβός, τα πρόσωπα θλιμμένα, οι κάτοικοι του Ματιού έναν χρόνο μετά την τραγωδία που στιγμάτισε τη ζωή τους και συγκλώνησε το Πανελλήνιο, πραγματοποίησαν πορεία στη μνήμη των θυμάτων. Πλήθος κόσμου κάθε ηλικία συμμετείχε κατά αυτόν τον τρόπο σε μια πομπή που είχε έναν σκοπό, να μην ξεχαστεί κανένας από τους νεκρούς. Ελπίζω αυτό που έγινε να μην ξαναγίνει. Το σπίτι μου εμένα ευτυχώς δεν κάηκε. Και να είμαστε όλοι μαζί, μια γροθιά, για να μην ξανασυμβεί αυτό. Αυτός ο χρόνος κύλησε με πολύ πόνο, στεναχώρια, ταλαιπωρία, κούραση και από την άλλη και κοροϊδία, ας πούμε, από τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αναλάβει ή θα αναλάβουν τις επισκευές ή τις ανακατασκευές των σπιτιών μας. Η πορεία κατέληξε στο ναυτικό όμιλο στο Μάτι, εκεί όπου τελέστηκε τρισάγιο σε κλίμα θλίψης και οδύνης. Οι ανθρώπινες ζωές δεν γυρίζουν και αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα. Αυτό, το τραύμα αυτό δεν θα σβήσει ποτέ. Δεν θα επουλωθεί ποτέ. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί με το να τους μνημονεύεις, ναι, και να κάνεις εκδηλώσεις μνήμης θα είναι ανάμεσά μας. Στην ψυχή μας εννοώ, αλλά πίσω δεν γυρίζουν. Τα ερωτήματα έναν χρόνο μετά παραμένουν πολλά, όμως κανείς δεν λυγίζει παρά τις μεγάλες αντικσότητες που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει. Πρόσωπα βουβά, άνθρωποι συντετριμένοι. Άλλοι έχασαν δικούς τους ανθρώπους, άλλοι έχασαν τα σπίτια τους. Όλοι όμως εδώ σκέφτονται ένα πράγμα, πώς θα προχωρήσουν παρακάτω στη ζωή τους. Από το Μάτι για το Euronews, Φέη Δουλγέρη.